Καλημέρα. Αυτό είναι το τελευταίο φροντιστήριο σε αυτό το σχολείο. Ο κ. Χατζηχρήστου έκανε την εισαγωγή για αυτό το φροντιστήριο. Πραγματικά ένα μεγάλο θέμα. Εμείς προσπαθήσαμε να το κάνουμε μικρό και να πούμε μερικά πράγματα από την δικιά μας κλινική πρακτική και να βάλουμε ίσως και κάποια πράγματα που δυνητικά θα μπορούσαν να βοηθήσουν, αλλά που θα είναι και πρακτικά εφαρμόσιμα στην καθημέρα κλινική πράξη. Βέβαια, η έννοια κλινική εξέταση είναι αρκετά έτσι, ευρεία. Εμείς μάλλον λίγο το περιορίσαμε. Αυτά είναι τα συμφέροντά μου. Και εγώ ξεκινάω, εκφράζω αρκετά την προσωπική μου άποψη. Θεωρώ ότι η σημαντική αλλαγή που γίνεται όσον αφορά στα συμπτώματα από το κατώτερο ορπητικό είναι το ημερολόγιο ούρησης ή διάγραμμα συχνότητας όγκου. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ξέρω ότι δεν μας αρέσει πολύ γιατί θέλει λίγο χρόνο και γιατί οι ασθενείς δεν είναι πάντοτε τόσο βολικοί στο να το συμπληρώσουν. Μας το παίρνουν έτσι κακογραμμένο με διάφορα προβλήματα. Στο χέρι μας όμως είναι να τους εξηγήσουμε τι περιμένουμε και βέβαια και μετά να το διαβάσουμε. Το ημερολόγιο ούρησης είναι πρακτικά η φωτογραφία της ούρησης. Άλλο τι μας λέει ο ασθενής έτσι προφορικά όταν τον ρωτάμε και άλλο ότι τον δούμε γραμμένο. Εκείνο που είναι δεδομένο είναι ότι είναι το βασικό εργαλείο για την αναγνώριση της νυχτερινής πολυουρίας. Και είμαι ίσως λίγο ειδοληπτικός από αυτό. Από πολύ παλιά στο σχολείο είχαμε παρουσιάσει περιστατικά με νυχτερινή πολυουρία. Είναι ένα πολύ σημαντικό κλινικό κομμάτι. Περνάει τα όρια της ουρολογίας. Εμείς όμως βασικά το βλέπουμε πρώτοι και πρέπει να το χειριστούμε. Και ξαναλέω, το είπα και χτες νομίζω, ότι όταν έχουμε νυκτουρία, στο 70% των περιπτώσεων υπάρχει και νυχτερινή πολυουρία. Έτσι. Άρα είναι ένα πολύ καλό εργαλείο για να βρούμε αυτό το πρόβλημα και σαφώς να είμαστε πολύ καλύτεροι στην αντιμετώπιση του ασθενή. Αυτό είναι ένα κλασικό διάγραμμα ούρησης, 7 ημερών. Το έμαθα σε μικρή ηλικία όταν ήμουν στο Bristol. Μου έμεινε, μου άρεσε, το θεώρησα το πιο βολικό. Αυτό χρησιμοποιώ στην καθημερινή πράξη. Είναι 7 μέρες. Στην πορεία φάνηκε και βιβλιογραφικά, αλλά και εμείς είδαμε ότι ίσως είναι λίγο πιο δύσκολο να συμπληρωθεί. Έτσι λοιπόν φτιάξαμε αυτό το διάγραμμα ούρησης, το οποίο είναι το πλέον αποδεκτό που υπάρχει των 3 ημερών. Είναι αρκετά έτσι, εύκολο να το καταλάβει και ο ασθενής. Έχουμε βάλει και εδώ τι ακριβώς ζητάμε να μας βάζει σε κάθε ούρηση και στην πίσω πλευρά του έχουμε βάλει αυτά που είναι χρήσιμα και γιατρών του θυμίζουν τι πρέπει να ψάχνει, αλλά συγχρόνως να τα γράφει, να το φυλάει αυτό το πράγμα και να το ξέρει σε μία άλλη επίσκεψη, γιατί ο σκοπός μας είναι το να τυποποιήσουμε και να αντικειμενιοποιήσουμε μια κλινική εξέταση που είναι άκρως υποκειμενική. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι μπορούμε να δούμε τον αριθμό των ουρήσεων στη διάρκεια της ημέρας, αντικειμενικά, στη διάρκεια του νυχτερινού ύπνου, το μέγιστο μεσοδιάστημα ουρήσεων, τη μέγιστη λειτουργική χωρητικότητα, κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό και πρέπει να το ξέρουμε. Βλέπουμε τι υγρά πίνει ο ασθενής κάθε 24ωρο, έτσι. Πόσα ούρα βγάζει στη διάρκεια της ημέρας, πόσα στη διάρκεια του νυχτερινού ύπνου και έτσι να υπολογίσουμε και τη συνολική ποσότητα των αποβληθέντων ούρων. Έχοντας αυτά τα στοιχεία, αμέσως μπορούμε να υπολογίσουμε αν έχουμε ένα ασθενή που έχει πολυουρία, ολική πολυουρία, και φυσικά πολύ περισσότερο να δούμε αν υπάρχει νυχτερινή πολυουρία, η οποία είναι γραμμένο εδώ για να μας υπενθυμίζει, έτσι, το 1/3 όταν είναι πάνω από 65 κάποιος και το 1/5 εάν είναι κάτω από 65. Ένα άλλο στοιχείο που έχουμε είναι η δακτυλική. Έτσι. Η πρώτη εξέταση που μαθαίνουμε όταν αρχίζουμε την ειδικότητα. Το δάχτυλο του ουρολόγου θεωρείται το καλύτερο εργαλείο. Έτσι λοιπόν, νομίζω ότι όλοι μας μέσα μας έχουμε ένα πρωτόκολλο όταν κάνουμε μια δακτυλική, τι περίπου σημειώνουμε. Καλό είναι ο καθένας μας αυτό που έχει να το κάνει πάντοτε το ίδιο
και να μπορεί σε μια δεύτερη ανάγνωση, όταν ξαναδεί τον ασθενή, να ξέρει ακριβώς τι του έχει πει. Βέβαια, είναι ακόμα καλύτερο αν είναι πιο τυποποιημένο, έτσι ώστε αν τον δει ένας άλλος συνάδελφος και δει αυτά που έχουμε γράψει, να μπορεί εύκολα να καταλάβει τι είναι αυτό που λέμε. Έτσι λοιπόν, θεωρώ ότι σε μια δακτυλική πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρουμε το μέγεθος, το οποίο μπορεί να το κάνει κανείς έτσι σαν, να το ορίζει σαν μικρό, μέτριο ή μεγάλο, την υφή που είναι πολύ σημαντική και βέβαια μπορεί να γράψει και κάποια ειδικά χαρακτηριστικά, αν υπάρχει κάποιος όζος κάπου, αν υπάρχει στην άβλακα κάποιο πρόβλημα, το αν είναι επώδυνος ή μη και βέβαια αν είναι ομοιογενής ή όχι. Είναι καλό να υπάρχει και να σημειώνουμε στανταρισμένα κάθε φορά αυτό το οποίο βρίσκουμε. Πρώτα για εμάς τους ίδιους, αλλά ακόμα καλύτερα να είναι κάτι πολύ πιο απόλυτο για να είναι κοινό σε όλη την ιατρική κοινότητα. Να μείνουμε λίγο σε αυτό, ναι. Τάσο, γιατί είναι πολύ βασικό στην προηγούμενη. Διαφάνεια, μπορεί να πας λίγο στην προηγούμενη. Νιώθω ότι πάντοτε πρέπει να εξειδικεύουμε, δηλαδή ανώδυνος, επώδυνος και πρέπει μετά να εντοπίζεται, δηλαδή αν είναι όλος ο προστάτης ή αν είναι μια συγκεκριμένη περιοχή. Στη σκληρή αυτή που θα δούμε, αν είναι σε μια συγκεκριμένη περιοχή και πού είναι, δηλαδή η τοπογραφία της, γιατί βλέπεις μια σκληρή που είναι κοντά στο σημείο μια γέφυρα προς πνευματοδοχής και το βλέπεις ότι είναι μόνιμα εκεί πέρα. Δεν είναι ότι θα αλλάξει και την αντιβίωση που θα πάρει μετά, εκεί θα μαλακώσει άμα θα μαλακώσει. Και αυτό θες να δεις. Αυτό θα μπορούσε, γι' αυτό το αναφέρω. Οπότε θα έβλεπες δηλαδή εσύ και μιλάμε από την εμπειρία. Θα υπήρχε ένα σχηματάκι. Όπως στην κυσεοσκόπηση. Ακριβώς και να σημειώνει. Που να υπάρχει μια τυποποίηση. Είναι αυτό που σου μείνει τις βιοψίες του προστάτη, ίσως. Ναι. Πραγματάκι που να λες σε ποια να κάνεις mapping. Επίσης υπάρχει για το ημερολόγιο ούρησης ένα που πήρε και το βραβείο στην τεχνολογία και τα λοιπά. Ένα ηλεκτρονικό ημερολόγιο για applications για smartphones. Το έχεις δει? Δεν το έχω δει. Ανεξάρτητα έχω προτείνει σε κάποια εταιρεία να φτιάξει ένα ηλεκτρονικό ημερολόγιο. Αυτό πήρε στις τεχνολογίες εννοώς για application υπολογιστών για την υγεία στην Αμερική που γίνεται ένα συνέδριο το πρώτο βραβείο πέρυσι. Γιατί είναι κάτι που το έχω προτείνει να, κάποια εταιρεία να το φτιάξει. Ναι, να το δουν. Ναι. Υπάρχουν, άμα ψάξεις, έχει 18 ηλεκτρονικά, αλλά αυτό το διάβασα απλώς στα νέα, αλλά δεν πήγα να το δω ότι στο τάδε συνέδριο, στο World Conference για τέτοια mobile applications στην υγεία, πήρε, κύριε Σπάχο, μπορείτε να το ρίξετε μια ματιά, πήρε το πρώτο βραβείο. Το θεωρώ εξαιρετικά χρήσιμο, το προσπαθώ πολύ καιρό αυτό το πράγμα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που το ακούω, γιατί σίγουρα θα διευκολύνει, έτσι, γιατί μας τρώει λίγο χρόνο το να... Τώρα, όταν αναφερόμαστε στην ούρηση του ασθενή, θα δείξω βασικά δείχνω αυτό που χρησιμοποιώ εγώ. Είναι κάτι απλό. Πάντοτε πρέπει να ρωτάμε, έτσι, η νυχτουρία πόσες φορές, μία, δύο, τρεις, συχνουρία πόσες φορές, η επιτακτικότητα. Ουσιαστικά αυτό είναι ένα στοιχειώδες, μια στοιχειώδη βαθμονόμηση της επιτακτικότητας. Υπάρχουν τα γνωστά αριθματολόγια που άλλα έχουν 4, άλλα 5, άλλα 3 βαθμούς. Δηλαδή το ένα είναι πολύ ήπια, το άλλο που ενοχλεί τον ασθενή και αυτό η επιτακτική ακράτηση. Η καυσουρία, η δυσκολία στην ούρηση, ή αν υπάρχει η όχι αιματουρία και αν υπάρχει ακράτεια από προσπάθεια. Αυτό είναι βάση της τρεις βαθμοί του Στάμε ουσιαστικά. Αυτό είναι κάτι το οποίο το χρησιμοποιώ εγώ στα χαρτιά μου, όταν το ξαναβλέπω μπορώ και το αξιολογώ. Κάποιοι συνεργάτες μου το ξέρουν και το μεταφράζουν, άλλοι όχι, άλλοι το χρησιμοποιούν, άλλοι όχι. Προσπαθήσαμε λοιπόν κάποια στιγμή να το κάνουμε λίγο πιο αντικειμενικό, και έτσι φτιάξαμε αυτό το ιστορικό ούρησης, το οποίο είναι αρκετά πιο αναλυτικό. Μας βοηθάει κάθε φορά να ρωτάμε τα ίδια πράγματα και να μπορούμε να τα ανασύρουμε. Αυτό υποτίθεται ότι έπρεπε να έχει μοιραστεί και γενικότερα. Δεν ξέρω αν έγινε ποτέ αυτή η ιστορία. Και εδώ αναφέρει, ας πούμε, έτσι, την συχνουρία, υπενθυμίζει την συχνουρία, πόσες φορές πάνω από το 24ωρο θεωρείται συχνουρία, αριθμός ουρήσεων, αν
υπερβαίνει τις 2 ώρες, που είναι ένα κλασικό σημείο που αρχίζει και μας βάζει υποψία για συχνουρία ή νυχτουρία, που είναι πολύ σημαντικό να ρωτάμε αν είναι μεγάλη ή μικρή η ποσότητα, η επιτακτικότητα, καυσουρία, δυσκολία στην ούρηση, διακοπτόμενη ούρηση, αίσθημα ατελούς κένωσης, διχασμός, όλα αυτά τα οποία μας δίνουν τα στοιχεία ότι υπάρχει απόφραξη. Και βέβαια υπάρχει και ένα στοιχείο της αιματουρίας, γιατί είναι κάτι που είναι πάρα πολύ βασικό. Όταν αξιολογούμε ασθενή με συμπτώματα από το ακτό ερωπητικό, εάν υπάρχει ή όχι αιματουρία. Αυτό είναι ένα πολύ κριτικό σημείο που πρέπει πάντοτε να το ρωτάμε, γιατί αλλάζει τελείως ο δρόμος της διάγνωσής μας. Και βέβαια το IPSS, όλοι το ξέρουμε, όλοι το χρησιμοποιούμε, όλοι το αποδεχόμαστε. Και απλώς υπενθυμίζω έτσι ότι 1 ως 7 είναι τα ήπια συμπτώματα, 8 ως 19 τα μέτρια και 20 ως 35 σοβαρά συμπτώματα. Θεωρείται ένα εργαλείο πολύ χρήσιμο, αναπαραγώγημο αρκετά, χρησιμοποιείται σε όλες τις μελέτες. Έτσι λοιπόν είναι καλό να το έχουμε μέσα στην πρακτική την κλινική μας. Νομίζω ότι μας βοηθάει και μας κάνει να αξιολογούμε καλύτερα τον ασθενή όσες φορές και αν τον δούμε. Κάτι πιο ειδικό, το οποίο όμως είναι αρκετά απλό, είναι το V8. Είναι μικρή εκδοχή ενός μεγαλύτερου ερετοματολογίου, το οποίο πολύ εύκολα μπορεί να μας κάνει να κάνουμε μια διαφοροδιάγνωση όσον αφορά το αν έχουμε ασθενή με επιτακτικότητα ή όχι. Θεωρητικά, το ιδανικό σε αυτή την περίπτωση είναι να το έχει δώσει κανείς στον ασθενή πριν τον δει, οπότε κερδίζει και χρόνο, γιατί ουσιαστικά είναι ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης. Δηλαδή το συμπληρώνει ο ασθενής ο ίδιος και θεωρητικά και αυτός μπορεί να βγάλει συμπέρασμα και να αποτανθεί στο γιατρό. Αυτό είναι το σκεπτικό που έγινε αυτό το ερωτηματολόγιο. Για έναν όμως ουρολόγο που δεν ασχολείται πάρα πολύ με αυτό το αντικείμενο, αν και νομίζω είναι τα πιο βασικά, είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για να τον οδηγήσει αμέσως ότι ο ασθενής αυτός, ναι, είναι πολύ πιθανό να έχει μια υπερλειτουργική κύστη. Και είναι και αρκετά απλό, εύκολο και γρήγορο. Και κάτι άλλο, αρκετά χρήσιμο, το οποίο έχει αρχίσει από το 1995 να δουλεύεται και θεωρείται πλέον από τα πλέον αξιόπιστα και έχει υψηλό βαθμό σύστασης, έχει σύσταση Α από τις εταιρείες, είναι το UDI-6, το οποίο και αυτό είναι μια κοντή μορφή, μια μικρή μορφή ενός μεγαλύτερου ερωτηματολογίου, το οποίο επειδή είναι πολύ παλιό, βλέπετε γράφει irritative, storage και obstructive. Είναι δηλαδή η παλιά ορολογία που χρησιμοποιούσαμε. Αυτό βασικά που κάνει είναι γρήγορα να σου πει ο ασθενής που έχεις μπροστά σου εάν είναι αποφραγμένος, αν έχει κυρίως αποφρακτικά συμπτώματα, αν έχει επιτακτικά συμπτώματα ή ακράτη από προσπάθεια. Είναι ένα πάρα πολύ εύκολο ερωτηματολόγιο και γρήγορο. Δεν μας παίρνει χρόνο, έτσι. Βασικά, το σκεπτικό του ήτανε να μπορεί να διακρίνει, έτσι, τα συμπτώματα του ακτό ερωπητικού, σε ποια κατηγορία ανήκουν και να προβλέψει ικανοποιητικά το ουροδυναμικό αποτέλεσμα. Γιατί πάντα είχαμε το γνωστό πρόβλημα ότι η κλινική διάγνωση απήχε από την ουροδυναμική. Αυτό που λέμε ότι είναι ένας αναξιόπιστος μάρτυρας η κύστη. Έτσι λοιπόν, αυτό θεωρείται ένα από τα πιο αξιόπιστα εργαλεία που μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να μας δώσει αυτές τις πληροφορίες. Τέλος, κάτι για το μέλλον. Είναι αυτό το ερωτηματολόγιο, το Self-Assessment Goal Achievement, το οποίο ουσιαστικά τώρα δουλεύεται 4 χρόνια, τώρα έγινε η πρώτη δημοσίευση, δεν είναι πολύ απλό, έτσι, αλλά έχει πολλά στοιχεία μέσα. Πρώτον, γράφονται οι προσδοκίες των ασθενών. Δεύτερον, γράφουμε την αποτελεσματικότητα της θεραπείας κάθε φορά που βλέπει κανείς τον ασθενή. Διευκολύνει την δραδιαστική επικοινωνία γιατρού-ασθενή, δηλαδή βλέπουμε ακριβώς τι γίνεται με τις προσδοκίες των ασθενών και τι του προσφέρουμε εμείς, και βλέπει τελικά και την αποτελεσματικότητα από τη μεριά του ασθενούς που είναι και το ζητούμενο. Έτσι, είναι κάτι που σε κάθε επίσκεψη το συμπληρώνει
ο γιατρός και ο ασθενής και μας δίνει αυτές τις πληροφορίες και θεωρείται ότι θα βοηθήσει στην προσαρμογή στην θεραπεία των ασθενών και στο να μπορούμε να αξιολογούμε καλύτερα τα αποτελέσματα. Συμπερασματικά, λοιπόν, θα έλεγα ότι υπάρχουν εργαλεία τα οποία βοηθούν στην αντικειμενικοποίηση των ευρημάτων της κλινικής εξέτασης και μας βελτιώνουν την δυνατότητα να παρακολουθούμε σωστά τους ασθενείς μας, αλλά κυρίως είναι πολύ σημαντικό να βελτιώσουν και την επικοινωνία μεταξύ των γιατρών. Πιστεύω ότι σε αυτό υπάρχει μεγάλο έλλειμμα. Δηλαδή πρέπει μεταξύ μας όταν μιλάμε, έτσι, να μιλάμε την ίδια γλώσσα. Σε αυτό βέβαια, σε επίπεδο ερωτηματολογίων, θα μας πει στη συνέχεια ο κ. Περιμένης, εκείνο που έχω δει εγώ είναι ότι εμείς που ασχολούμεθα με τα συμπτώματα του κατουροπητικού έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Κυκλοφορούν πολλά ερωτηματολόγια. Δεν έχουμε καταλήξει αυτό είναι ένα αποδεκτό, αυτό να χρησιμοποιούμε, αυτό να μιλάμε με εξαίρεση το IPSS. Έτσι. Όλα τα άλλα έχουν αρκετά προβλήματα. Νομίζω στο κομμάτι το ανδρολογικό τα πράγματα είναι κάπως πιο στανταρισμένα. Σίγουρα πρέπει λοιπόν να επιλέγουμε τα πιο αποδεκτά από όλους και τα πιο απλά. Δηλαδή αυτό που θα έχουμε να είναι και απλό, να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Αν είναι πολύπλοκο, δεν θα το χρησιμοποιήσουμε, άρα θα μας είναι άχρηστο. Και βέβαια, αν είναι απλό και εύχριστο, θα συνηθίσουμε κι εμείς να το χρησιμοποιούμε, που είναι και το ζητούμενο. Αυτά τα λίγα είχα να σας πω. Ευχαριστώ. Αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις σε αυτή την απλή... Ναι. Από την εμπειρία σας, ο κόσμος που παίρνει τα ερωτηματολόγια στο σπίτι, κατά πόσον πιστεύετε τα απαντάει αξιόπιστα, ειδικά σε περιοχές όχι με αστικό πληθυσμό, με συνεπαρχία? Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το αντιμετωπίζουμε κυρίως και στις κλινικές μελέτες. Είναι ένα δράμα μερικές φορές. Αυτό το περίφημο να το συμπληρώσει μόνος του ασθενής, εγώ προσωπικά δεν το αποδέχομαι ποτέ. Η δικιά μου η κουλτούρα δεν μπορεί να το αποδεχτεί, γιατί στην πλειοψηφία έχω δει ότι δεν μπορούν να το συμπληρώσουν. Το συμπληρώνουν βοηθούμενοι, ναι. Δηλαδή να σε ρωτήσει κάτι, να δώσει κάποια εξήγηση. Θεωρητικά πρέπει να το συμπληρώσουν μόνοι τους. Αυτό που γίνεται, μας φέρνουν ένα λίγο τρελό, το οποίο προσπαθούμε να το αποδικοτικοποιήσουμε και να το κάνουμε έτσι κάπως πιο... Ακόμα και το ημερολόγιο ούρησης, δεν ξέρω το ημερολόγιο πόσο ούρησης, σωστά δεν είναι, μετράνε. Είναι πρόβλημα, απλώς χάνεις χρόνο. Το κάνουνε, έχω εκπλαγεί σε αυτό. Καταφέρουν απλώς ο κάθε ασθενής χρησιμοποιεί τη δικιά του μέθοδο. Δηλαδή, του λες, του εξηγείς διάφορα πράγματα, χρησιμοποιεί διάφορα δικά του, που πρέπει να κουβεντιάσεις μαζί του για να καταφέρεις να τα βάλεις σε μια σειρά. Αλλά τελικά ακόμα και μια μέρα να καταφέρεις να δεις, έτσι, σωστή, και αυτό είναι κέρδος. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι τα προσλαμβανόμενα, όχι τα αποβαλλόμενα. Ακριβώς. Αλλά το περίεργο είναι ότι ακόμα και σε ασθενείς που νομίζει κανείς ότι είναι παιδί μου είναι μορφωμένος ότι καταλαβαίνει, ξαφνικά και βλέπεις κάποιον που λες αυτός θα με δυσκολέψει, μπορείς να φέρει πιο καλά από έναν που θεωρητικά είναι πιο καλλιεργημένος. Παρακαλώ. Υπάρχει περίπτωση να αναβάλλετε οροδυναμικό έλεγχο βλέποντας μόνο ημερολόγιο ούρηση ή είναι υποβοηθητικό? Δηλαδή, κανονικά, σας επαρκεί? Ναι, σωστή ερώτηση. Κανονικά δεν πρέπει να γίνεται οροδυναμική μελέτη αν πριν δεν υπάρχει ημερολόγιο ούρησης. Δηλαδή, τη στιγμή που έρχεται ο ασθενής για να κάνει την οροδυναμική μελέτη, ή θα το δεις εκείνη τη στιγμή ή θα το έχεις. Ναι, υπάρχει μια περίπτωση ακόμα και να μην κάνεις οροδυναμική μελέτη βασιζόμενος στα στοιχεία ενός ημερολόγιου ούρησης και μιας ορομέτρησης. Εντάξει, βασικά το ημερολόγιο ούρησης είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί γενικά το 99% δεν κάνει οροδυναμικούς ελέγχους, ούτε στέλνει το ασθενή, παρά μόνο όταν πλέον δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει. Έτσι, δεν νομίζω κανένας σας, δηλαδή, την υπερδαστήρια και δεν θα δώσει θεραπεία, έτσι, ή στη νυχτουρία και θα δώσει πρώτα, θα το στείλει και οροδυναμικό έλεγχο. Τώρα να είμαστε ρεαλιστές. Άλλο το real life και άλλο το τι πρέπει να κάνουμε θεωρητικά. Λοιπόν, καταρχήν δεν υπάρχει δυνατότητα. Πες ό,τι θέλεις. Δεν υπάρχουν πάνω από 5 κλινικές που κάνουν οροδυναμικούς ελέγχους. Πού θα πάνε οι άρρωστοι, πού θα τους στείλουμε? Έτσι. Λοιπόν, νούμερο ένα. Και νούμερο δύο, νομίζω ότι είναι ένα ζέσταμα για την αγριά σε 2 μήνες, όπου εκεί πέρα βέβαια για κάθε μία από τις εξετάσεις, ακόμα για την κλινική εξέταση, το ιστορικό, τα ημερολόγια κτλ.,
θα πρέπει να μας παρουσιάσετε μία τυποποίηση που θα συμφωνήσετε όλοι οι σοφοί πάνω σαν αντικείμενο και την οποία θα χρησιμοποιούμε όλοι μαζί. Οπότε εκεί θέλω να δω πόσο εύκολο θα είναι να συμφωνήσετε μεταξύ σας και όχι με εμάς οι οποίοι δεν έχουμε εξειδίκευση πάνω και να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, ο κύριος Περιμένης τώρα θα μας παρουσιάσει το δεύτερο κομμάτι, τον ανδρολογικό ασθενή, στην κλινική πράξη πώς τον αντιμετωπίζουμε, γιατί και αυτό είναι κάτι που είναι πολύ συχνό νομίζω στην πρακτική μας.